η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών πραγματοποίησαν παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σοφίας Χατζηνικολάου, Σχολικής Συμβούλου, και της Τάνιας Αναγνωστοπούλου, Προέδρου του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας, με τίτλο «Το πένθος στα παιδιά, ένας οδηγός για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας». Η παρουσίαση του βιβλίου έλαβε χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός, ενώ το έργο παρουσίασε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και οι ίδιοι οι συγγραφείς. Μέρος του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών, του οποίου τελώ αντιπρόεδρος, μαζί με την Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην παρουσίαση αυτή του βιβλίου, στην απόψινή εσπερίδα, που έχει ως τίτλο «Το πένθος στα παιδιά». Συγγραφείς είναι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι στην επιστημονική κοινότητα των ανθρωπιστικών σπουδών και συγκεκριμένα της ψυχολογίας. Η απώλεια και το πένθος είναι μέρος της ζωής μας. Ωστόσο προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Συχνά κάνουμε σαν να μην υπάρχει, μέχρι να μας χτυπήσει την πόρτα. Πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να εκθέσουμε τα παιδιά μας σε δυσάρεστες καταστάσεις, μια χαρακτηριστική στάση της ελληνικής κοινωνίας που αποτυπώνεται και σε σχετικές έρευνες. Γιατί όταν μιλάμε για το πένθος, μπορεί να μας φαίνεται δύσκολο. Ταυτόχρονα όμως, μετά αφήνει μια γλυκιά γεύση, όταν μπορούμε και τον πειραζόμαστε, όταν μπορούμε και νιώθουμε ότι κάποιος μας καταλαβαίνει. Στόχος του βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που έρχονται σε επαφή με μαθητές και μαθήτριες που πενθούν μια σημαντική απώλεια στη ζωή τους. Μια σημαντική καινοτομία του οδηγού είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ερωτοαποκρίσεων, όπου τίθεται η ερώτηση του γονέα ή του εκπαιδευτικού και ακολουθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση διανθισμένη με αναλυτικές οδηγίες και παρουσίαση πραγματικών περιστατικών. Το βιβλίο αυτό είναι ένας οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς, απευθύνεται δηλαδή σε όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις απώλειες των παιδιών. Μιλάμε για μικρές απώλειες και μεγάλες απώλειες και πραγματικά καλύπτει τα πάντα. Κάνουμε μια προσπάθεια να καλύψουμε ό,τι μπορεί να υπάρχει από την απώλεια ενός κατοικίδιου ζώου που είναι συχνό στα παιδιά, την απώλεια του παππού, αλλά μπαίνουμε και σε πιο δύσκολα θέματα όπως είναι το άρρωστο παιδί μέσα στο σπίτι, ο άρρωστος γονιός μέσα στο σπίτι ή κάποιος θάνατος μέσα στο σπίτι. Επιπλέον το βιβλίο περιλαμβάνει 40 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα απώλειας και πένθους που μπορεί να εφαρμόσει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα εκφράζουν και να αποχαιρετούν ανθρώπους και καταστάσεις που δεν έχουν πια στη ζωή τους. Παρουσιάζουμε το βιβλίο. Φορέας της διοργάνωσης αυτής είναι το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο και Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Σημασία έχει, το συμπέρασμα είναι ότι στα παιδιά που πενθούν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο και γενικότερα σε οποιαδήποτε είδος απώλειας και να συναντήσουν στη ζωή τους, είτε αυτοί είναι πολύ μικροί όπως είναι να χάσουν μια κατάσταση, ένα αγαπημένο τους αντικείμενο, το κατοικίδιο ζώο τους κτλ. Είτε στη χειρότερη μορφή της απώλειας που είναι ο θάνατος, θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με πολύ υπομονή και κατανόηση. Θα πρέπει να τα δίνουμε χρόνο και χώρο να μπορούν να εκφραστούν, να εκφράσουν τα δύσκολα συναισθήματά τους, γιατί συνήθως και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αμηχανία σε τέτοια θέματα όπως είναι η διαχείριση του πένθους, που είναι ένα θέμα δύσκολο, σύνθετο και πολύπλοκο. Το βιβλίο διαπραγματεύεται ένα πολύ δύσκολο και ίσως και μακάβριο βέβαια θέμα, αλλά είναι μέσα στη ζωή μας. Πώς πρέπει να φερόμαστε σε ένα παιδί όταν χάνει κάποιο πολύ δικό του άνθρωπο, πώς πρέπει να το συμπεριφερόμαστε όταν χάνει το κατοικίδιό του, πρέπει να του λέμε αλήθεια, πρέπει να του λέμε ψέματα και πώς θα το διαχειριστεί μετά αν του πούμε ψέματα. Είναι δύσκολο θέμα και είναι καλό να μάθουν από αυτό το βιβλίο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς.